Με πολύ χαρά αποδεχθήκαμε την πρόσκληση να έχουμε μια συζήτηση μαζί σας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο, αλλά και γενικότερα εμείς οι εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας. Η αλήθεια είναι ότι σας επιθυμούμε μια πρόσκληση στην επόμενη επίσκεψή σας. Θα θέλαμε να επισκεφτείτε το νοσοκομείο μας, για να δείτε από κοντά τις συνθήκες, αλλά και τις κτηριακές υποδομές που έχουμε στην πόλη μας. Είναι ένας ακριτικός νομός που δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε την ευκαιρία να αποκτήσει ένα καινούργιο νοσοκομείο. Υπάρχει ένα νοσοκομείο το οποίο έχει χτισμένη η πρώτη πτέρυγα από το 1936. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και υπήρξε και μια τρίτη πτέρυγα που ήρθε να βελτιώσει τις συνθήκες νοσηλείας και στο νομό μας αλλά και γενικότερα στους όμορους νομούς. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Η πανδημία ανέδειξε μια κατηγορία εργαζομένων που ήταν το νοσηλευτικό προσωπικό. Έδωσε τη μάχη και στάθηκε όρθιο απέναντι στην πανδημία, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά μας όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα από τα αιτήματά μας. Το μόνο που έκανε ήταν να μας χτυπάει την πλάτη και να μας χειροκροτάει από τα μπαλκόνια, χωρίς να ικανοποιηθεί κανένα αίτημά μας. Το νοσοκομείο του Κλικής είναι ένα παλιό νοσοκομείο και αντιμετώπιζε προβλήματα και συνεχίζει να αντιμετωπίζει. Ένα από τα βασικότερα προβλήματα είναι η παθολογική κλινική, όπως είπε και ο πρόεδρος της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών. Έχουν μείνει δύο ανοσολόγοι οι οποίοι έχουν να καλύψουν και τις κλινικές COVID. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ μεγάλο το βάρος. Με αποτέλεσμα, και το πιο λυπηρό από όλα είναι να παρετούνται μόνιμοι γιατροί που έχουν μπροστά τους εργασιακό βίο, γιατί δεν μπορούν να αντέξουν όλη αυτή την πίεση. Το ίδιο συμβαίνει και στο ανοσολογικό. Έχουν μείνει δύο ανοσολόγοι. Οι άλλοι δύο ανοσολόγοι καλύπτουν τις θέσεις της ΜΕΘ. Είναι ένας νομός ο οποίος δεν έχει μονάδα τακτικής θεραπείας, το οποίο μας τύχει όλο το προηγούμενο διάστημα στο ζήτημα της πανδημίας. Και όπως καταλαβαίνετε, ενώ έχει γίνει η αναγγελία να λειτουργήσει μέσα στο Γενικό Νοσοκομείο του Κλικής, με δύο νοσηλευτές αλλά και πέντε νοσηλευτές οι οποίοι έχουν σταλεί για εκπαίδευση στο νοσοκομείο του ΑΧΕΠΑ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να λειτουργήσει μια μονάδα τακτικής θεραπείας. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, ένα από τα κύρια ζητήματα του Σωματείου Εργαζομένων και των Διεκδικήσεων ήταν η 24ωρη λειτουργία του αξονικού μας τομογράφου. Δυστυχώς, ακόμα και σήμερα, ο αξονικός τομογράφος δεν μπορεί να λειτουργήσει σε 24ωρη βάση. Όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν δεν υπάρχει και η 24ωρη λειτουργία του αξονικού τομογράφου να υποστηριχτεί και η μονάδα εντατικής θεραπείας. Το αυτόνομο τμήμα των επειγόντων περιστατικών, εδώ και 3,5 χρόνια, ενώ υπάρχουν 4 οργανικές θέσεις, υπάρχει μόνο ένας γιατρός για να καλύπτει το τμήμα των επειγόντων περιστατικών και εδώ και 3,5 χρόνια δεν έχει προκηρυχθεί ούτε μία θέση. Από το 2018-19 έχει τοποθετηθεί ένας ψηφιακός μαστογράφος τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος ακόμα δεν έχει λειτουργήσει στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα οι πολίτες με αποτέλεσμα να απευθύνονται σε κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ευελπιστούμε ότι θα δοθεί λύση κάποια στιγμή και σε αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε. Όσον αφορά τώρα τα κτηριακά και λόγω της παλαιότητας που σας ανέφερα και προηγουμένως, αντιμετωπίζουμε σοβαρά προβλήματα στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών. Είναι ένα κτίριο το οποίο υποχωρεί σταδιακά λόγω των μικρών περμάτων που έχει και ενέχει κίνδυνο και για τους εργαζόμενους που δουλεύει εκεί. Ένα από τα σοβαρά προβλήματα που έχουμε είναι η παραχώρηση της πλήσης του ηματισμού σε εργολάβο. Τα πλυντήριά μας είναι κλειστά από το 2016. Από διεκδικήσεις και κινητοποίηση του Σωματείου Εργαζομένου είχαμε ζητήσει να γίνει η ανακαίνιση για να μπορεί να πλένει το αιματισμό στο νοσοκομείο μας, με αποτέλεσμα αυτός ο αιματισμός να στέλνεται σε εργολάβο στη Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα πολύ μεγάλο κύμα συνταξιοδοτήσεων, μετά και την αλλαγή των τελευταίων ορίων ηλικίας με τον τελευταίο νόμο.
Οι συνάδελφοι οι οποίοι υπηρετούν τις προϋποθέσεις εγκαταλείπουν πλέον το ΕΣΥ, το ΕΣΥ μαζικά, με αποτέλεσμα να καταλαβαίνετε ότι μας δημιουργεί επιπλέον προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία των νοσοκομείων αλλά και των κλινικών. Υπάρχουν πλέον κενές οργανικές θέσεις και ο μόνος τρόπος για να αντικατασταθούν αυτοί οι συνάδελφοι είναι επικουρικό προσωπικό και προσωπικό μέσω συμβάσεων. Η κυβέρνηση καμία περίπτωση δεν στήριξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το πρόγραμμά της ήταν σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, παροχώρηση των υποστηρικτικών υπηρεσιών στους εργολάβους, σύντηση, καθαριότητα και φύλαξη όπως συμβαίνει και τώρα, παραχώρηση υποστηρικτικών υπηρεσιών στο νοσοκομείο όπως ήταν ο εργαστηριακός ή ακτινολογικός τομέας. Η κυβέρνηση σε όλες αυτές τις καταγγελίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε στην πανδημία ήταν οι διώξεις των συνδικαλιστικών στελεχών, οι οποίες γίνονται μέχρι και σήμερα, και πιστεύουμε ότι με τη σημερινή σας παρουσία στον νομό μας θα δώσετε μία λύση για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στο νοσοκομείο μας.